Το Σάββατο 24 Μαΐου, στο κατάστημα Captain Hook Γενιτσαρίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε συνεργασία με την εταιρεία Big Game και τον Λαβρέντη Παρασκευαίδη, παρουσιάστηκε σεμινάριο για τη τεχνική Slow Pitch Jigging. Το σεμινάριο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και κάλυψε όλες τις απορίες όσων το παρακολούθησαν. Γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Σε μια καινούρια τεχνική, ακούγεται τώρα το αργό τζίκινγκ, δεν είναι καινούρια, απλώς τώρα γίνεται ευρέως γνωστή στην Ελλάδα. Η διαφορά της λοιπόν είναι ότι ευχαριστιόμαστε καλύτερα το ψάρεμα, το χρόνο που περνάμε στη θάλασσα και τίποτα παραπάνω. Δεν έχει παραπάνω απόδοση από ότι ίσως κάτι άλλο. Λοιπόν, πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε με το τζίκινγκ. Οι τεχνικές που έχουν να κάνουν με τεχνητά δολώματα έχουν πολύ μεγάλη απέτηση στον εξοπλισμό, ειδικά στο καλάμι. Στις άλλες τεχνικές με τα νοβάτα δολώματα ή με τα φυσικά τα δολώματα δεν παίζει τόσο σημασία το καλάμι. Σημασία έχει να κατέβει το δόλωμά μας στο βυθό. Τα κάναμε αναγκαστικά όλα βαριά. Βαρύναμε και το μηχανισμό μας, είχαμε και τα γκίστρια μας βαριά επίσης για να μην μας τραβώσουν, για να μην μας ανοίξουν, για να μην μας πράσουν. Όλα αυτά συντελούν σε μια μειωμένη απόδοση. Κάποιοι παρόλα αυτά έπαιρναν ψάρια. Είτε γιατί είχαν λίγο πιο σωστό εξοπλισμό, είτε γιατί επέμεναν περισσότερο, είτε γιατί, εν πάση περιπτώσει, βλέπανε μια απόδοση. Δεν απογοητευτήκαν και συνέχισαν πέραν ψάρια. Πώς καταλαβαίνω ότι στην απόδοση, σε αυτό που κάνω, είναι λάθος? Ο πρώτος τρόπος που καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω είναι λάθος είναι ότι δεν πιάνω τίποτα. Και δεν πιάνω τίποτα, αλλά κάτι κάνω λάθος. Είτε είμαι σε λάθος σημείο, είτε είμαι σε λάθος χρόνο, είτε όλα μαζί. Υπάρχει και κάτι άλλο να αντιληφθούμε όσον αφορά τα τεχνητά δολώματα, ότι κάνουμε λάθος. Παίρνουμε ψάρια μόνο στο κατέβασμα. Δηλαδή παρατηρήσαμε πολλές φορές, κατεβάζαμε 2, 3, 4, 5, 10 φορές. Και κάποια στιγμή με το που πηγαίναμε να σηκώσουμε, το ψάρι ήταν πάνω. Και παρατηρούμε τι, ότι σε μια περίοδο χρόνου πιάσαμε 10 ψάρια και τα 10 ψάρια ήταν στο κατέβασμα. Αυτό μας δείχνει ότι οι κινήσεις που κάνουμε στο ανέβασμα, απλώς τι κάναμε, ανεβάζαμε ξανά το δόλωμά μας 10 μέτρα πιο πάνω για να το ξαναρίξουμε. Δηλαδή ακυρώνουμε τη δεύτερη κίνηση της τεχνικής του πλαναρίσματος, που είναι το ανέβασμα. Και επικεντρωνόμαστε μόνο στο κατέβασμα. Όταν λοιπόν βλέπω ότι πιάνω ψάρια μόνο στο κατέβασμα, σημαίνει ότι κάνουμε κάποιο λάθος στην επανάκτησή μας. Επίσης παρατηρήσαμε ότι καμιά φορά πέσαμε πάνω στα ψάρια, ειδικά σε κόκκινα ψάρια. Και ενώ παίρναμε χτυπήματα, μας ξεψαρίζαμε. Και καταλάβαμε σιγά σιγά ότι θέλουμε λίγο πιο μαλακό καλάμι. Τα αφήσαμε τα 300 τα καλάμια, τα βαριά τα καλάμια, τα αφήσαμε. Δουλεύαμε πιο μαλακά. Είδαμε, παίρνουμε ψάρια με τα πιο μαλακά καλάμια. Δεν έχουμε αυτά τα ξαγκιστρώματα. Είμαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς ασχολήθηκαν με το τζίγκι, κάποια στιγμή χάσατε ψάρια και σας σπάσαν τα νεύρα γιατί ξαγκιστρώνουν με τα ψάρια. Ξαγκιστρώνουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είτε ότι τα κόκκινα ψάρια χτυπάνε σε δύο χρόνους. Δηλαδή χτυπάει πρώτα για να σκοτώσει και γυρνάει σε δεύτερο χρόνο για να το φάει. Ειδικά οι συνάγκρες το κάνουν αυτό το πράγμα. Με το που χτύπησε λοιπόν και είδε το κούτσουρο, το καλάμι από πάνω, την αντίσταση, είδε ότι δεν είναι φυσιολογικό ένα δόλωμα τόσο να χρειάζεται 3 κιλά δύναμη για να κουνηθεί, δεν το ξαναπλησίασε. Και βγάλαμε είτε πολλές φορές τα δόντια πάνω στο πλάνο μας, είτε την καρφώσαμε και επειδή το καλάμι δεν μπορούσε να δώσει, το ψάρι είτε το σκίσαμε είτε εξαγκιστρώθηκε. Κάποια στιγμή χρησιμοποίησαμε και 250 να ψαρεύουν στα 50 μέτρα. Παρατηρήσαμε ότι μειώνοντας το μέγεθος του πλάνου, δηλαδή πέφτοντας από τα 200 γραμμάρια στα 150, ότι τα ψάρια χτυπούσαν καλύτερα. Και αυτό μας έβαζε πάλι στις σκέψεις. Θα κάνω μια παρένθεση πάλι εδώ. Εγώ σας λέω
πραγματικά την προσωπική μου άποψη και ότι έχω ασχοληθεί με αυτή την τεχνική εδώ και γεμάτα 4 χρόνια και θα σας πω ακριβώς ό,τι μου έχει δουλέψει και ό,τι έχω παρατηρήσει. Δεν σας λέω κάτι που διάβασα επειδή το είπε ο Ιαπωνέζος, επειδή το είπε ο Τάδε ή ο Χιροσίμα και ο κάποιος που μπας πριν. Όσοι ψάχνετε μέσα στο ίντερνετ ή όσοι έχετε κάποιο φίλο που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα, θα σας πει κάποια στιγμή από αυτά που σας λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Αυτό αφήνω να το βρείτε μόνοι σας, εφόσον ασχοληθείτε, θα διαπιστώσετε πάρα πολύ καλά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί ωραία τα βιντεάκια και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπουμε σε αυτά τι πιάνουν, δεν βλέπουμε τι χάνουν. Δεν βλέπουμε τι χάνουν. Βλέπουμε ότι κάτι δουλεύει, ναι, πιάνει κάποιος κάποια ψάρια, δεν βλέπουμε αυτά που χάνουν. Εκεί λοιπόν που βάζαμε μήμα σαραντάρι, ξέρω εγώ, για να μην μας κόβεται, βάλαμε λίγο πιο λεπτό. Παρατηρήσαμε ότι ο πιο ελαφρύς ο πλάνος, με τα 70 τα παράμαλα και τα 80 τα παράμαλα, τα χοντρά που βάζαμε, πάλι δεν δούλευε καλά. Μειώσαμε λοιπόν και το παράμαλό μας από 80, το βάλαμε 55, το βάλαμε 50. Και τι παρατηρούμε, όσο πιο λεπτά, όσο πιο ελαφριά, τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες μας να χτυπήσει τα ψάρια. Και αυτό είναι κανόνα στο ψάρι. Το ψάρι χτυπάει πάντα στα πιο λεπτά εργαλεία. Όχι το φέρνουμε με τα πιο λεπτά εργαλεία. Όσο αυξάνουμε τον κίνδυνο να χάσουμε το ψάρι, αυξάνουμε τις πιθανότητες να μας τσιμπήσει. Από εκεί και πέρα το φέρουμε, δεν το φέρουμε, είναι άλλη ιστορία. Παρατηρήσαμε ότι με τα χοντρά τα κίστρια που βάζαμε για να μην μας ανοίγουν, για να μην μας ανοίγουν τα φαγκριά, να μην μας ανοίγουν οι συναγλίδες, χάναμε σε καρφώματα, επειδή τα μαλακώσαμε όλα. Και τι κάναμε, βάλαμε πιο λεπτά, πιο αιχμηρά κίστρια. Όλο αυτό το set τώρα που αλλάξαμε, για να το προστατεύσουμε, θέλαμε και ένα πολύ πιο μαλακό καλάμι. Και αναγκαστικά λοιπόν πέσαμε και σε καλάμι. Όχι σε καλάμια σε ποιότητα, αλλά αναγκαστήκαμε να βάλουμε ένα πιο μαλακό καλάμι για να προστατεύσουμε όλη αυτή την αρμαδοσιά. Δεν μπορούσαμε με ένα καλάμι που ήταν σχεδιασμένο για νήμα νούμερο 6, 80 λιμπρών, να το βάλουμε νήμα νούμερο 3, το οποίο είναι 30-40 λιμπρών. Αναγκαστικά λοιπόν αναζητήσαμε πιο μαλακά καλάμι για να γίνει καλύτερη η δουλειά μας. Αντιμετωπίσαμε σε αυτό το σημείο και ένα άλλο πρόβλημα. Με τα πιο μαλακά καλάμια δεν μπορούσαμε να κοντράρουμε ένα πιο ισχυρό ψάρι. Δηλαδή ένα καλαμάκι το οποίο είναι τσίχλα, σαν αυτό είναι βέργουλο, δεν μπορεί να το τρομπάρει κανονικά. Ένα ψάρι το οποίο μπορεί να είναι και 5 και 6 κιλά. Ένα καλαμάκι, στην αρχή όσοι το βλέπουν αυτό νομίζουν είναι για να πιάσουμε καλαμάρια. Δεν είναι για καλαμάρια, είναι ένα εξειδικευμένο καλάμι για αυτή την τεχνική. Αυτό λοιπόν το καλάμι δεν μπορεί όμως να βάλει τα 4 και τα 5 κιλά που είχαμε συνηθίσει να βάζουμε με τα καλάμια που χρησιμοποιούσαμε μέχρι εκείνη την ώρα. Δούλεψε πολύ παραπάνω ο μηχανισμός μας. Ο μηχανισμός, όσο περισσότερο δουλεύει, τόσο περισσότερες απαιτήσεις έχουμε από αυτό. Ένας μηχανισμός που μπορεί να βάλει 10 κιλά φρένο, είναι λίγα τα ψάρια που θα μας πάρουν πάνω από 10 μέτρα με 10 κιλά φρένο. Όταν το φρένο μας από τα 10 όμως το ρίξουμε στο 2, ο μηχανισμός θα δουλέψει πολύ παραπάνω. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο φαίνονται οι καλοί μηχανισμοί. Ζητήσαμε λοιπόν μηχανισμούς ελαφρύτερους και με μεγαλύτερη ακρίβεια στα φρένα τους. Σας εξηγώ σιγά σιγά τη μετάβαση από το τζίγκινγκ, όχι το παραδοσιακό, το γρήγορο τζίγκινγκ, το οποίο δουλεύει γι' αυτό ωραιότατα. Απλώς θέλει τον ανάλογο εξοπλισμό και κατά την άποψη δική μου, με το τζίγκινγκ αυτό που κάναμε είναι για μεγάλα ψάρια. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό σε ψάρια που οι περισσότεροι μας θα θέλαμε να πιάσουν, όπως είναι τα φαγκριά και οι συναγρίδες. Μειώνονται οι πιθανότητες να γυρίσουμε άψαρι. Απευθύνεται σε όλα τα ψάρια. Σε ένα δόλωμα που είναι για γόπλανάρισμα, μπορεί να χτυπήσει από σκαθάρι, μπορεί να πάρουμε γόπα, μπορεί να πάρουμε λιθρίνια, μπορούμε να πάρουμε όλα τα ψάρια. Από μικρά τονάκια και μεγάλα τονάκια, αλλά δεν θα τα πάρουμε. Από μαγιάτικα, από συναγρίτες, από όλα τα μαύρα τα ψάρια. Μειώνουμε πάρα πολύ τις πιθανότητες
επειδή απευθυνόμαστε σε όλα πλέον τα ψάρια, πάντα κάτι θα μας χτυπήσει. Είτε είναι σαβρίδι, είτε είναι κολλιός, είτε είναι κάτι, κάτι θα χτυπήσει. Και δουλεύει σχεδόν σε όλες τις συνθήκες. Και σε όλες τις ώρες της ημέρας, και με λίγο θάλασσα, με μπουνάτσα, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε αντίθεση με το γρήγορο το τζίγκιν που είχαμε συνηθίσει, το οποίο θα παρατηρήσατε ίσως σε άστατες καιρικές συνθήκες θα είχατε καλύτερη απόδοση. Στην απόλυτη μπουνάτσα αυτή η τεχνική είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Αυτός είναι ένας τυπικός πλάνος. Για την δουλειά, αν παρατηρήσετε, είναι ζυγισμένο στο κέντρο και κάνει μια μονόπαντη κίνηση. Δηλαδή, όπως και να το ρίξουμε, πάντα θα ζυγίσει με την κάτω του πλευρά. Λίγο πολύ είναι αυτή η φιλοσοφία όλων των πλάνων αυτού του τύπου. Και βασίζεται στην αρχή, δηλαδή πώς βάζεις τα ψάρια στο τρυπάκι που λέμε να επιτεθούν. Στη φύση πάντα το ψάρι επιτίθεται πιο εύκολα στα τραυματισμένα τα ψάρια. Λειτουργούμε με πιο φαρδί πλάνο, με πιο ελαφρύ πλάνο, πάει πολύ πιο δύσκολα κάτω, αλλά όταν φτάσει στη ζώνη που χτυπάνε τα ψάρια, μένει περισσότερη ώρα. Μένει περισσότερη ώρα στο πεδίο που έχει το νου του ο κυνηγός να επιτεθεί. Αργεί λοιπόν να φτάσει κάτω σχετικά με ένα γρήγορο πλάνο και πιο βαρύ, αλλά όταν φτάσει στέκεται πολύ παραπάνω ώρα στο πεδίο δράσης εκεί που περιμένει ο κυνηγός να φάει να επιτεθεί. Δεν φεύγει αμέσως μπροστά από τα μάτια. Γιατί γραμμάρια. Πώς? Τι γραμμάρια μιλάμε. Το συγκεκριμένο είναι 160 γραμμάρια. Με 160 γραμμάρια από αυτό το πλάνο μπορούμε να ψαρέψουμε στα 160 μέτρα. Ενώ με το άλλο το σύστημα, με τα 160 γραμμάρια θα ψαρεύαμε στα 60. Θα ψαρεύαμε στα 55. Με αυτά που είχαμε συνηθίσει. Μπορούμε να ψαρέψουμε θεωρητικά και πιο βαθιά ακόμα. Ένα άλλο κεφάλαιο λοιπόν που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ο μηχανισμός. Περιστροφικός ή σταθερός. Με τον περιστροφικό το μηχανισμό έχουμε μεγαλύτερη πληροφόρηση. Για ποιο λόγο? Κατεβάζοντας λοιπόν το πλάνο μας κάτω, αυθόρμητα και εντελώς φυσικά το χέρι μας πάει πάνω στην μπομπίνα. Θα το καταλάβουμε αμέσως αν κάποιο ψάρι χτυπήσει. Έχουμε πολύ καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης, όταν κάποιο ψάρι χτυπήσει στο σταθερό το μηχανισμό, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να το πάρουμε, να το καρφώσουμε το ψάρι. Δηλαδή, κατεβάζουμε. Και πρέπει ώστε σταμάτησε κάποιο ψάρι χτύπησε, το πήραμε, θα πάρει. Με μία κίνηση το πήραμε. Είναι πιο δύσκολο με τον άλλο το μηχανισμό να κλείσουμε το pick-up. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η διαδικασία. Θα ακούσετε ότι σε αυτές τις τεχνικές ο σταθερός ο μηχανισμός είναι ακατάλληλος. Εγώ διαφωνώ 100%. Δεν είναι ακατάλληλος. Μπορούμε εξίσου να ψαρέψουμε και με τον σταθερό το μηχανισμό. Οι Ιαπωνέζοι λένε, ας πούμε, ότι ο σταθερός ο μηχανισμός δεν κάνει για τεχνικό jigging για αυτή τη δουλειά. Διαφωνώ. Έχω ψαρέψει και έχω ήδη άποψη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα και τον σταθερό το μηχανισμό. Επίσης, ένα πλεονέκτημα που θα έχει ο σταθερός ο μηχανισμός σε αυτή την περίπτωση, εκμηδενίσουμε τα μπερδέματα. Δηλαδή, ο σταθερός ο μηχανισμός μας, όσο και να έχει κάσκο τρόλο, όσο και να δουλεύουμε το δάχτυλο, κατεβάζουμε, έχουμε πάντα κάποια πιθανότητα να γίνει μια τούφα, να γίνει ένα μπέρδεμα. Με το σταθερό το μηχανισμό, εμείς αυτό το εκμηδενίζουμε. Έχει άλλα πλεονεκτήματα και άλλα μειονεκτήματα. Κατά την άποψή μου, μπορείτε πολύ άνετα να χρησιμοποιήσετε και ένα σταθερό μηχανισμό. Απλώς τι γίνεται τώρα, τι λέει τώρα ο κανόνας. Όπως κατεβαίνω, πάλι και εδώ μπορώ να κουμπίσω το δάχτυλό μου και να έχω κάποια πληροφόρηση. Πέφτοντας λοιπόν το ψάρι, πρέπει να κάνω εγώ αυτή την κίνηση. Απλώς σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνω, δεν είναι τόσο εύκολο
όσο κουμπώνω το level track και να μπορώ να καλφώσω το ψάρι. Απλώς πρέπει απότομα να κατεβάσω το καλάμι και να κλείσω ταυτοχρόνως το pick-up. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το σταθερό το μηχανισμό, το κάνουν, είμαι σίγουρος ότι το κάνουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το καλάμι είναι το α και το ω. Όπως σας είπα και από την αρχή. Δηλαδή, δεν έχει τόσο σημασία ο μηχανισμός αν είναι αργός ή γρήγορος, δεν έχει τόσο σημασία ο μηχανισμός αν είναι spinning ή αν είναι περιστροφικός. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο μηχανισμός να μπορεί να δώσει αυτά τα λίγα φρένα που θα του βάλουμε, αλλά για πολλή ώρα να τα δώσει σταθερά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχει μειωμένη στατική τριβή, δηλαδή να ξεκινήσει με τα ίδια φρένα. Αν του βάλουμε 2 κιλά φρένα, μην ξεκινήσει στα 3 και μετά πέσει στα 2, όπως κάνει ένας λίγο πιο δεύτερος μηχανισμός. Αλλά το καλάμι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το α και το ω. Με το λάθος καλάμι δεν θα πιάσουμε ψάρια. Μάλλον θα το πω αλλιώς. Θα πιάσουμε ψάρια με το λάθος καλάμι, θα πιάσουμε ψάρια όμως το κατέβαλμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα τα βρούμε τα ψάρια με το που θα πάμε να σηκώσουμε. Θα καταλάβουμε ότι δουλεύουμε σωστά την τεχνική όταν πιάνουμε ψάρια και στο ανέβαλμα. Δηλαδή εκεί που ανεβάζω, όταν μου σταματήσει, τότε καταλαβαίνω ότι δουλεύω απολύτως σωστά. Με το λάθος το καλάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως τυχαίο να πάρω ψάρια στην ανάκληση. Μόνο στο πέσιμο. Τα καλάμια είναι δύο. Υπάρχει και μια άλλη άποψη ότι μόνο τα τέκνικα καλάμια κάνουν. Τα τέκνικα είναι αυτό εδώ. Θα δείτε πάνω τα γράφουν αυτά τα τέκνικα. Τα τέκνικα, τα καλάμια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως πάρα πολύ τεχνικά, όπως το λέει και το χαρακτηριστικό τους. Αλλά δουλεύουν όσον αφορά το δούλεμα του θυράματός μας, δουλεύουν πολύ διαφορετικά από τα καλάμια που έχουμε συνηθίσει. Δεν τρομπάρουμε πλέον με αυτά τα καλάμια. Δεν κάνουμε αυτή την κίνηση να τρομπάρουμε, εκτός αν έχουμε πιάσει κάτι μικρό. Όταν πιάσουμε, ας πούμε, σε αυτό εδώ το καλαμάκι και το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, υπάρχει περίπτωση να μου κολλήσει ένα μαγιάτικο να είναι 12 κιλά 15. Δεν μπορώ να το τρομπάρω, δεν έχω δύναμη να το τρομπάρω. Πώς το δουλεύω? Το δουλεύω με χαμηλωμένο το καλάμι και αφήνω να κάνω, και κάνω σχεδόν το 90% της δουλειάς με το μηχανισμό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη καλάμια. Το ένα είναι το τεχνικό το καλάμι, αυτό που θα ακούσετε και θα είναι εξειδικευμένο το slow pitch jigging. Υπάρχει και άλλο ένα είδος καλαμιού, το οποίο μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε αυτή τη δουλειά και γεφυρώνει και το χάσμα μεταξύ του τεχνικού του καλαμιού και του παραδοσιακού που ξέραμε εμείς στον Παρισιές. Αυτά τα καλάμια λέγονται, θα τα ακούσετε, low response θα λέμε. Το ένα είναι slow jigging technical, που είναι το καθεαυτού για slow jigging και ο πιο θανατηφόρο για αυτή τη τεχνική. Και τα άλλα τα καλάμια λέγονται slow response, δηλαδή low response, δηλαδή μειωμένης ανταπόκριση. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι η επαναφορά του καλαμιού. Δηλαδή το καλάμι να μπορεί να επαναφέρει. Τι εννοώ να μπορεί να επαναφέρει? Όταν βουτήξω αυτό με αυτό το πλανάκι και σηκώσω το καλάμι, θα δω ότι το καλάμι θα λυγίσει. Πρέπει να μπορεί το καλάμι να ξανάρθει στη θέση του. Δεν με ενδιαφέρει πόσο αργά θα έρθει στη θέση του. Αυτό εξαρτάται από το βάρος του δολώματός μου, εξαρτάται από το βάθος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρέπει να περιμένω το καλάμι να γυρίσει θέση του. Αν το καλάμι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι ακατάλληλο για την δουλειά. Για τα κόκκινα ψάρια, για φαγκριά, για συναγρίδες, είναι, μπορώ να πω, και η καλύτερη τεχνική που υπάρχει. Για αυτά τα ψάρια. Τώρα, για μαγιάτικα μεγάλα, για ροφούς, για βλάχους, για τέτοια πράγματα, πάλι θα τα πάρουμε. Αλλά, και να σας πω και κάτι, δεν θέλουμε να τα πάρουμε. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τους ροφούς. Δεν θέλουμε να πάρουμε τα μαύρα τα ψάρια. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και θα σας ζητώ αμέσως από τη καρδιά μου, προστατέψτε τα αυτά τα ζωντανά, γιατί φυλάνε τους τόπους σας. Ο μεγάλος οροφός φυλάει τον τόπο. Δεν θέλουμε να τον πάρουμε. Να μην θέλετε να τον πάρουμε. Το αφήστε εκεί. Πρέπει να το φορτώσεις. Σταματάς εκεί το χέρι σου. Δηλαδή, ακολούθα το χέρι μου.
το φέρνω, το φορτώνω, το φορτώνω. Αυτή τη στιγμή δεν το τραβάω το ψαράκι. Το καλάμι θέλω να δουλέψει. Το ψαράκι αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικό, είναι αδρανές. Το ψαράκι μου έχει μείνει στη θέση του. Σταματάω. Και πότε θα δουλέψει. Θα δουλέψει αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτούς 30 πόντους. Αυτούς 30 πόντους θα δουλέψει το ψαράκι. Αν δεν κάνει λοιπόν αυτό, δεν κάνει δουλειά. Παίρνω πάλι μισή στροφή ακριβώ. Παίρνω πάλι μισή στροφή, τα ανεβάζω. Το ξαναφορτώνω. Τώρα το ψαράκι μου δουλεύει. Παίρνοντας από τη στροφή, δηλαδή αυτό το χρόνο, το ψαράκι μου να δραλέσει, δεν δουλεύει. Περιμένω να γυρίσει. Δηλαδή θέλω και παραβολή και επαναφορά. Στα ακίστρια. Χρειάζεται να βάλουμε ακίστρι πίσω στο πλάνο ή όχι. Στους άλλους τους πλάνους δεν βάζαμε. Σε αυτό το πλάνο θα χρειαστεί. Γιατί. Ο κλασικός ο πλάνος κάνει αυτή την κίνηση. Τον αφήνουμε, κάνει πάλι αυτή την κίνηση. Τον αφήνουμε, κάνει πάλι αυτή την κίνηση. Και λέμε ότι το ψάρι θα επιτεθεί προς τη φορά του πλάνου, ούτως ώστε και πίσω να μην πάρουμε πάλι προς τη φορά του πλάνου θα επιτεθεί το ψάρι και θα χτυπήσει μπροστά. Οι πλάνοι αυτοί κάνουν αφίδρομη κίνηση. Τι σημαίνει αφίδρομη κίνηση. Θα πάει και έτσι, θα πέσει και έτσι. Δηλαδή, από τη μία η φορά του είναι από εδώ και στην επόμενη φάση η φορά του είναι από εδώ. Αναλόγως τη φάση που θα το πετύχει το ψάρι, είτε θα χτυπήσει εδώ, είτε θα χτυπήσει εδώ. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να βάλουμε και πίσω αντίστοιχα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καρφώσουμε. Το ψάρι καρφώνεται μόνο του. Το ψάρι καρφώνεται μόνο του. Όσο πιο κοφτερό, όσο πιο αφμυρό, τόσο καλύτερο το κάρφωμα. Ελαφριά γιατί. Όσο πιο ελαφρύ είναι το αντίστοιχο, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα. Δηλαδή, τα ψάρια συνήθως κυνηγάνε με. Με αναρρόφηση. Ανοίγουν το στόμα του και μπαίνει μέσα το δόνημα. Δηλαδή το ελαφρύ, το αγκίστρι και ειδικά κάτι αγκιστράκια που έχουν φτεράκια και τέτοια πάνω, με το που θα ανοίξει θα πει πρώτα το αγκίστρι το δόνημα του ψαριού και μετά θα χτυπήσει το σίδερο. Τώρα ανάλογα όταν φτάσουμε σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο και δούμε πώς θέλουμε να ζυγίσουμε το ψάρι, θα διαλέξουμε μονά μπροστά, διπλά πίσω, διπλά μπροστά, μονά πίσω. Όσο πιο πολύ, όσο περισσότερα αγκίστρια βάζουμε, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση δημιουργούμε στο δόλωμά μας. Δηλαδή, αν δούμε ότι το δόλωμά μας φεύγει πολύ προς τα πίσω, βάζοντας και δεύτερο αγκίστρι, θα το φρενάρουμε. Έχει μεγαλύτερη αντοχή στα γλασίματα, το φρουγκαλτό. Στην τριβή. Στην πλευρική τριβή, πάνω στο ψάρι, πάνω στα βράκια, έχει πολύ καλύτερη αντοχή. Έχει και αυτό και το δίκτυο διάθλασης που λέμε και τέτοια πράγματα. Αλλά ο βασικός λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε φλουροκαρμπών και που χρησιμοποιούμε φλουροκαρμπών σε όλα τα προβλήματα έχει καλύτερη αντοχή στο τρίψιμο. Η κανονική φλουροκαρμπών δεν κόβεται, γίνεται τρυπούλες-τρυπούλες, ανοίγει σιγά-σιγά και μας δίνει χρόνο να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ένας λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το υλικό των φλουροκαρμπών δεν φωσφορίζει μέσα στο βυθό. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει ότι το βράδυ, όταν τραβήξει μια πετονιά μέσα στο νερό, φωσφορίζει. Βγάζει αυτά τις αναλαμπές, το γιακαμό, πώς το λένε. Αυτό το πράγμα. Το φλουροκαρμπών, στο φλουροκαρμπών, το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ μειωμένο. Κρατάμε το καλάμι σε μια σταθερή θέση, εδώ, και δίνουμε κίνηση με το μηχανισμό. Η κίνηση μας ποια θα είναι. Τραβώντας δηλαδή κάτω μισή στροφή στο μηχανάκι μας, παρατηρούμε την κορυφή του να κάνει αυτό. Αυτή είναι το slow pitch. Έτσι. Πάντα περιμένουμε την επαναφορά του καλαμπράου. Περιμένουμε το καλαμπράου. Πάντα περιμένουμε την επαναφορά του καλαμπράου. Κινάει. Με το που κινάει, δεύτερο. Με το που κινάει, τρίτο. Εναλλαγή. Αντί να κάνω μισή στροφή, έχω αργό μηχανάκι, κάνω ολόκληρη. Εναλλαγή. Αντί να κάνω μισή στροφή, κάνω ένα τέταρτο. Και πάλι το βλέπω. Περιμένουμε πάντα την επαναφορά του καλαμιού. Μετά η επόμενη κίνηση, εσείς θα κάνετε όλες τις κινήσεις. Όλες τις κινήσεις. Δηλαδή είναι λάθος να πας και να δουλέψεις μόνο αυτή την κίνηση. Θα κάνεις και την άλλη. Η επόμενη είναι η υψηλή συχνότητα. Ουσιαστικά είναι παρόμοια κατάσταση. Σταμάτημα και ξεκίνημα. Απλώς τι κάνω. Δεν θα δουλέψω το χέρι μου τόσο αργά. Δηλαδή δεν θα κάνω ότι. Δεν θα κάνω τη στροφή τόσο αργά, θα την κάνω πιο γρήγορα, πιο απότομα. Λαπ, λαπ,
απλά πιο γρήγορα τη στροφή μου. Αυτό θα δώσει μια παραπάνω νευρικότητα. Αυτό, δηλαδή, όταν αλλάξω το καλάμι, πάρω από τα χέρια μου το μαλακό καλάμι και πάρω το σκληρό. Θα προτιμήσω αυτή την κίνηση, γιατί θα φορτώσω πιο καλά. Ουσιαστικά είναι η ίδια κίνηση με την προηγούμενη. Απλώς ελέγχω. Αυτό το καλάμι, ας πούμε, είναι πιο σκληρό από το προηγούμενο. Θα ακούσει καλύτερα στην πιο γρήγορη. Πάλι και εδώ. Μισή. 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 Τέταρτο. 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 Αλλά είναι πιο νευρικό το χέρι μου ακόμα. Και τέλος είναι η κίνηση με το καλάμι. Κατεβάζω το καλάμι. Κατέβασε το καλάμι. Και το σηκώνω. Είτε όσο θέλω, σήκωνε, 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 σήκωνε. Το σηκώνω. Σήκωνε. Σταματάω. Και περιμένω αυτό. Έρχεται η επαναφορά. Τραβάω μανιβελιά, τράβω μανιβελιά. Λαπ. Μία μανιβελιά, όχι μανιβελιές. Σήκωνε, σήκωνε, σήκωνε. Σταματάω. Τόσο σιγά. Έτσι. Κατεβάζω. Κατεβάζω και ταυτόχρονα τραβώ μανιβελιά. Και κάνω αυτό το πράγμα. Και περιμένω. Έρχεται. Κατεβάζω μανιβελιά. Κάνω πιο μεγάλη κίνηση. Σήκωσε με. Πιο μεγάλη, πιο μεγάλη. Σήκωσε, 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 σήκωσε εδώ. Περιμένω. Κατεβάζω μανιβελιά. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κινήσεις. Όσο πιο μαλακό το καλάμι, τόσο πιο κάθετα μπορώ να ψαρεύω. Τόσο πιο κάθετα πρέπει να ψαρεύω. Τόσο πιο μαλακό είναι. Γιατί. Έχω ένα μαλακό καλάμι και έχω ένα πλανάκι εκεί και κάνω μια έτσι. Νοητά, το νήμα μου μέσα στο νερό κάνει μια καμπύλη. Δηλαδή φεύγει από εδώ και κάνει μια καμπύλη. Όταν είναι εδώ, η καμπύλη αυτή μειώνεται. Σηκώνω, έχω, που δίνω άμεσα. Όταν κάνει αυτή την καμπύλη και είμαι εγώ εδώ και το νήμα μου είναι κάτω στο λιμάνι, για παράδειγμα, το πλάνο μου, και πάω να τραβήξω, ουσιαστικά τι κάνω. Τραβάω λίγο νήμα. Το πλάνο μου είναι κρέμεται στην ίδια θέση. Είναι σαν να αιωρείται μέσα στο νερό ο πλάνο. Δεν κουνιέται, δεν κάνει καμία κίνηση. Αυτό λοιπόν θέλω να έρθει κοντά. Τα χρώματα παίζουν ρόλο από ποια άποψη. Όταν ψαρεύουμε στον ίδιο τόπο, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλάζοντας τα χρώματα. Και όταν ψαρεύουμε σε τόπο που έχουμε πρόσβαση του φωτός, έτσι. Άρα παίζει ο τόπος ρόλο και όχι το χρώμα του ψαριού απέναντι στο ψάρι. Ο τόπος παίζει ρόλο άμα έχει ψάρια. Αλλά τι γίνεται. Όχι ο τόνος κυνηγά, όπως λέει ο κύριος, κυνηγά το κόκκινο. Και... Όχι, διαφωνώ, σε αυτό διαφωνώ. Όχι. Αυτό. Αλλά τι γίνεται. Όταν είμαι εδώ και ψαρεύω και ξέρω εδώ έχει μια πέτρα και είναι από κάτω μια μπάλα ψάρια. Και έχω πάρει με αυτό το ψαράκι, έχω πάρει όλα με τα ψάρια και ξέρω τι. Αυτό ο βασικός κανόνας που πρέπει να ξέρετε για το δόλωμα είναι αυτό που δουλεύεις, με αυτό θα πιάσεις. Όσο πιο πολύ ώρα έχεις ένα δόλωμα μέσα στο νερό, με αυτό θα πιάσεις. Και λες πάλι με αυτό έπιασα. Αφού πιάνω με αυτό, αφού μόνο αφού δουλεύεις, εννοείται ότι θα πιάνεις μόνο με αυτό. Όσο πιο πολύ ώρα είναι το δόλωμα μέσα στο νερό, τόσο πιθανότητες του δίνουμε αυτό να πιάσεις. Αυτό ισχύει για τις ερτίες. Βεβαίως. Αλλά τι γίνεται. Όταν εγώ θέλω να πάω να ψάξω, θα επιμείνω εκεί ότι με αυτό έχω πιάσει, μου έχει δουλέψει να ψάξω. Όταν όμως είμαι στον ίδιο τόπο και ρίχνω συνέχεια το ίδιο. Εκεί πρέπει να βάλω και το πράσινο, πρέπει να βάλω και το ροζ, πρέπει να βάλω και το άλλο σχήμα, πρέπει να βάλω και το κοντόχοντρο, πρέπει να βάλω και το μακρόστενο, πρέπει να βάλω και το πλακέ. Εκεί θα ανταλλάξω τα ψάρια. Όταν θέλω να κάνω ψαχτήρι, τότε θα πάρω ένα πλανάκι που ξέρω ότι μου έχει δουλέψει και θα κάνω το ψαχτήρι. Όταν όμως πηγαίνω στον ίδιο τόπο και επιμένω στον ίδιο τόπο, εκεί έχω 500 ψαράκια. Πρέπει να ανταλλάξω και τα 500. Και το άλλο λάθος που κάνω είναι το ρίξα, έπιασα και ξαναρίχνω με το ίδιο. Είναι λάθος αυτό. Θα αλλάξει ψαράκι εκεί πέρα. Ο λόγος. Για να δεις. Πρώτα θα δεις ότι και ποιο δουλεύουν. Είναι η ώρα που χτυπάνε τα ψάρια μας που μπορεί να είναι. Και θα κάνεις τις δοκιμές σου. Δεν δένουμε ποτέ πάνω στο πλάνο. Θα δέσουμε το παράμαλό μας πάνω στο νέο με το κούπο που ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα θα δέσουμε πάνω σε ένα σταθερό κρίκο. Ή σε μια ειδική παραμάνα που δεν έχω να σας δείξω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και στη παραμάνα ειδική. Κρίκο σταθερό, κρίκο ανοιχτό και πάνω στον κρίκο ανοιχτό θα περάσουμε το πλάνο μας και τα αγκίστια μας. Μετά το σεμινάριο του Slow Pitch Jigging, το λόγο πήραν οι Πέτρος Πανός και Θεόφιλος Σοηλεμεζίδης από την εταιρεία Αιγαίων Ηλεκτρονική για να παρουσιάσουν τη νέα γενιά ηλεκτρονικών SIMRAN. Εγώ είμαι ο Πέτρος Πανός, είμαι από τον Πειραιά, από την Αιγαίων Ηλεκτρονική. Αντιπροσωπεύουμε τα SIMRAN, τα πιθόμετρα.
Έχουμε μια πολύ πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Γενισαρίδη, τον Κώστα και τον πατέρα του και την οικογένειά του όλη. Σήμερα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά το EVO, το SIMRAD, που είναι GPS φλούτρο βυθόμετρο με ενσωματωμένη κεραία GPS, ενσωματωμένο βυθόμετρο, ενσωματωμένο extraction scan, ενσωματωμένο βυθόμετρο chip Medusa. Chip Medusa είναι συχνότητες ενδιάμεσες που δουλεύει από 40-60 kHz, 130-210, 145-185. Είναι κάποιες ενδιάμεσες συχνότητες που μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να δουλέψει ταυτόχρονα μόνο του το βυθόμετρο για να συντονίσει, για να έχουμε πολύ καλύτερη απεικόνηση κάτω και να μας έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα, χωρίς παράστη και χωρίς πολλά πράγματα. Είναι ελληνικό μενού, είναι touch screen, έχει συνεργασία με την app, με την iPhone, μπορεί να ζουμάρει και με τα δάχτυλα και με τα κουμπιά. Είναι στεγανό, παίρνει κασέτα Navionics, θα παίρνει και σε map την πορεία που θα βγάλουν. Μετά την παρουσίαση των βυθομέτρων SIMRAD, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα ηλεκτρονικά του συστήματα ανεξαρτήτου μάρκας. Αυτό θα το δείτε σταματημένος. Αν έχει πρόβλημα το βυθόμετρο, θα το δείτε σταματημένος. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν σταματημένος δεν σου δείχνει για πάλι και έχει πρόβλημα το μάτι γενικώς. Από ό,τι δείχνει, θα παίρνει ρυθμίσεις. Εγώ έχω το αντίθετο πρόβλημα. Ότι... όταν πηγαίνω με μικρή ταχύτητα ή με μεγάλη, μου δείχνει μια χαρά το βυθόμετρο και πολλές φορές όταν σταματάω, μπουκώνει. Για πόση ώρα όταν σταματάς σου μπουκώνει? Για 5-10 λεπτά. Το budget θα είναι. Μετά σου ξαναδείχνει σωστά? Ναι, και πάλι ξανά θα ξαναμπουκώσει όμως. Budget. Δεξιά-αριστερά το πειράζει αυτό. Μπορεί να ξενερώνει, είναι πάρα πολύ το. Για τα 60-70-80. Είναι πολύ λίγα μέτρα. Κοίταξε, εκεί μπορεί να ξέρει τι γίνεται με σένα. Θα πρέπει να παρατηρήσει την κλίμακα του βυθού, γιατί μπορεί να είσαι 60 μέτρα και η κλίμακα λόγω ότι έτρεξε να έχει αλλάξει, να άλλαζε, να έχει πάει 200 μέτρα, 300 μέτρα. Αυτό κάνει εκπομπές 2-3 για να αρχίσει να καταλάβει που βρίσκεται και να αρχίσει να αλλάξει η κλίμακα η αυτόματη και να πάει να κλειδώσει τα 60. Γι' αυτό είναι αυτή η καθυστέρηση. Yeah. Αν το βάλει επιτόπου 60-70 μέτρα, ας πούμε, θα πάει να κλειδώσει κατευθείαν. Θα κάνει τις 3 εκπομπές που θα κάνει και να κλειδώσει κατευθείαν.